Παρά την ανάδειξη της Ελλάδας ως ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς για τον κλάδο της κρουαζιέρας, τα ωφέλη για τη χώρα μας είναι δυσανάλογα συγκριτικά με την αύξηση των τουριστών που φτάνουν με κρουαζιερόπλοια στα ελληνικά λιμάνια. Οι δύο βασικοί λόγοι, όπως θα δούμε και στο ρεπορτάζ, είναι αφενός η έλλειψη κατάλληλων υποδομών και αφετέρου το γεγονός ότι τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια που δένουν στα ελληνικά νησιά ξεκινούν το ταξίδι τους από λιμάνια του εξωτερικού. Παρά τη ραγδαία άνοδο του Πειραιά και των υπόλοιπων λιμανιών της χώρας ως κορυφαίοι προορισμοί κρουαζιέρας, η ελληνική οικονομία στερείται δυνητικά περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι ενδεικτικό ότι παρά το γεγονός πως η αγορά της Μεσογείου στον κλάδο της κρουαζιέρας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως μετά την Καραϊβική, με αξία που υπερβαίνει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, τα χρήματα που καταλήγουν στην οικονομία της χώρας μας ανέρχονται σε μόλις 600 εκατομμύρια δολάρια. Οι λόγοι για αυτό είναι δύο. Ο πρώτος αφορά στην έλλειψη λιμενικών υποδομών, ενώ ο δεύτερος στην έλλειψη κρουαζιεροπλοίων, τα οποία ξεκινούν το ταξίδι τους από ελληνικά λιμάνια. Για την ακρίβεια, στην Ελλάδα καταλήγουν μόλις 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ που η κρουαζιέρα φέρνει στην Ευρώπη. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα υστερεί στο home porting. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Εθνικής, εάν η Ελλάδα καταστεί ένας πραγματικός προορισμός home port συνολικά, τα ωφέλη για την ελληνική οικονομία είναι της τάξης των 2 δις τον χρόνο. Αν και το μερίδιο που κατέχει η χώρα μας στο σύνολο της μεσογειακής αγοράς ανέρχεται σε 17%, τα έσοδα έχουν αυξηθεί δυσανάλογα σε ποσοστό μόλις 4%. Οι προοπτικές όμως της κρουαζιέρας τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Αμερικανική αγορά είναι θετικές, σύμφωνα με στελέχη μεγάλων εταιριών του κλάδου. Η διείσδυση της κρουαζιέρας στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι μόλις 1%, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μικρότερη από 3-4%. Ακόμα μεγαλύτερη όθηση στην ελληνική αγορά της κρουαζιέρας θα μπορούσαν να δώσουν επενδύσεις από εταιρείες του κλάδου. Οι εταιρείες ζητούν εγκαταστάσεις έτοιμες. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έρθουν να επενδύσουν σε μικροϋποδομές, κυρίως σε σταθμούς επιβατών και στο κομμάτι που αφορά την διαχείριση του κοινού. Θα πρέπει να έχουν καλή συνεργασία και κοντινή επαφή με τα αεροδρόμια. Νομίζω ότι είναι 3-4 λιμάνια στην Ελλάδα έτοιμα αυτή τη στιγμή να το κάνουν αυτό. Το λιμάνι του Ηρακλείου, του Κατάκολου, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά σίγουρα είναι μέσα στα σχέδια, όπως και της Κέρκυρας. Στο πλαίσιο της προσέλκυσης ακόμη περισσότερων τουριστών, τα συναρμόδια υπουργεία ανακοίνωσαν ότι οι μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι θα παραμένουν ανοιχτοί από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, καθώς πολλοί τουρίστες που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοια δεν μπορούσαν να τους επισκεφθούν. Οι λιμενικές υποδομές, εκτός από το ότι θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμια, θα πρέπει να βρίσκονται και κοντά σε οδικές υποδομές. Τα νέα για τη χώρα μας σε αυτό το μέτωπο των οδικών αξώνων φαίνεται πως είναι θετικά, καθώς όπως εκτίμησε ο Χόρστ Ράιχενμπαχ από το Στρασβούργο, είναι πλέον κατάλληλες συνθήκες για την επανεκκίνηση των έργων.